Και κύριοι, Παγκόσμια ημέρα μη καπνίσματος σήμερα και θα συζητήσουμε αρκετές πτυχές του θέματος. Ο υπαστυνόμος κύριος Μιχάλης Γαβριλίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στον Αλφα. Κύριος Κύπρος Μουρουζίδης, γραμματέας της κίνησης μη καπνιστών. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και η κυρία Γεωργία Φράγκου είναι κλινική ψυχολόγος. Καλώς ορίσατε στον Αλφα. Καλημέρα σας. Θα αρχίσω μαζί σας να μας πείτε τρόπους για καπνιστές που θέλουν να κόψουν το καπνίσμα. Καλό είναι να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι υπάρχει πανκύπρια γραμμή 1431 που μπορούν να πάρουν τηλέφωνο για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Παίρνοντας αυτή τη γραμμή, απαντάτε από τηλεφωνητή, έτσι μπορούν να αφήσουν το όνομά του στην επαρχία και το τηλέφωνο, τόσο ώστε λειτουργεί από την επαρχία που ενδιαφέρονται να πάρουν τις υπηρεσίες να επικοινωνήσουν μαζί τους. Τα άτομα αυτά εντάσσονται είτε σε ομαδικές είτε σε ατομικές παρεμβάσεις ή παροχή υπηρεσιών. Και τα δικά μας τα προγράμματα στηρίζονται από πρωτόκολλο, το οποίο είναι ερευνητικά βασισμένο πάνω σε αποτελεσματικά αποτελέσματα. Επίσης, να αναφέρω ότι η δική μας η στάση είναι μία προσπάθεια τόσο να δούμε και τη σωματική εξάρτηση, δηλαδή μέσα από εφαρμογή κάποια σειράς επιθεμάτων νικοτίνης, αλλά κιόλας μια συμβουλευτική παρέμβαση για τα άτομα τα οποία προσπαθούν να διακόψουν. Πρακτικές που συμβαίνουν και βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος, μπορούμε να πούμε. Ναι, βεβαίως. Να αναφέρω έτσι λίγο πρώτα γιατί το κάνει τόσο δύσκολο για κάποιον να διακόψει το καπνίσμα. Είναι μια συνήθεια η οποία στην πάροδο του χρόνου γίνεται εξάρτηση. Τι σημαίνει κάποιος να είναι εξαρτημένος στη νικοτίνη? Σημαίνει ότι μετά από πολλές προσπάθειες να διακόψει, γνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος, παρόλα αυτά αδυνατεί να το κάνει. Ή μια μεγάλη ανοχή στην ποσότητα νικοτίνης ή τη χρήση καπνικών προϊόντων σε υπερβολή ή σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό το άτομο καταλήγει να έχει μια δυσκολία στο να αποσυνδεθεί από αυτή την ουσία ή το σώμα. Αλλά και στη ψυχολογική του ψυχολογική. Και είναι αυτό που περιγράφουμε ως εθισμό. Μάλιστα. Η νικοτίνη είναι πολύ εθιστική ουσία. Είναι ίσως και πιο εθιστική από άλλες παράνομες ουσίες. Άρα σημαίνει το καθιστά πάρα πολύ δύσκολο να διακόψει κάποιος. Και είναι εθισμός του οργανισμού ή μπαίνει μέσα και το μυαλό, για παράδειγμα? Νομίζουμε και τα δύο. Ότι... Και τα δύο. Το σώμα, δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ψυχοφυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν μετά την ένταξη της νικοτίνης στο σώμα. Δηλαδή, υπάρχουν υποδοχής νικοτίνης, οι οποίοι αποδέχονται αυτόν τον νευροδιαβιβαστή ή αυτήν την ουσία και κάνουν κάποιες αλλαγές στο σώμα. Δηλαδή, τείνουν τα άτομα τα οποία καπνίζουν να μειώνεται ο πόνος ή να προσέχουν ότι συγκεντρώνονται καλύτερα. Άρα αυτές είναι άλλες φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα. Παρ' όλα αυτά, η νικοτίνη, όπως είπα, είναι εθιστική ουσία, άρα αυτό συμβαίνει το σώμα όταν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πλέον νικοτίνη στο σώμα του. Να αναζητά αυτή την ουσία. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα, δηλαδή κάποιος μπορεί να νιώθει δυσφορία ή κάποιο είδους εκνευρισμό. Και εκεί πρέπει να κλείσουμε αυτό το κενό με κάποιον τρόπο, λέτε. Ακριβώς. Άρα είναι σαν να και σημάνει το καμπανάκι το σώμα μας ότι έχω έλλειψη. Έχω ανάγκη. Ναι, θέλω αυτό ακριβώς που μου έδινες πριν από λίγη ώρα. Τώρα, έχετε θίξει και το ψυχολογικό κομμάτι όμως, κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί τα άτομα στην πάροδο της ζωής τους συνδέονται το τσιγάρο με πολλά πράγματα. Κάποιοι θα πούν ότι καπνίζω μετά το φαγητό ή πριν το φαγητό ή όταν ξυπνήσω ή πριν να κοιμηθώ. Άρα σημαίνει ότι όσο περισσότερο έχουμε το τσιγάρο μέσα στη ζωή μας ή το κάπνισμα, τόσο περισσότερο συνδέουμε διάφορες εμπειρίες με αυτό. Παρασκέψεις μας, συναισθήματα, διάφορες συμπεριφορές. Θα έρθω κοντά σας στη συνέχεια για έτσι μικρές συμβουλές αποτελεσματικές για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε. Κύριε Μουρουζίδη, εδώ να πάμε αντίστροφα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην το αρχίσουμε καν? Αν προσφέρουμε. Λέγεται ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Και εμείς ως μέλη του Συνδέσμου Μη Καπνιστών είμαστε εθελοντές. Προσφέρουμε υπηρεσίες ούτως ώστε κάποιοι να μην αρχίσουν το καπνίσμα. Διότι είναι καλύτερη η πρόληψη, η καλύτερη θεραπεία. Τι υπηρεσίες προσφέρετε? Εμείς έχουμε, ο σύνδεσμο μας έχει ιδρυθεί από το 1987. Είναι εθελοντικός, είναι του αντικαρκίνικου και προσφέρει υπηρεσίες προβολή των κινδύνων
που προέρχονται από το ενεργό και παθητικό κάπνισμα. Έχουμε συνεργασίες με συνδέσμους, οργανώσεις, σωματεία, δημαρχία και ΔΥ με τα σχολεία. Άρα, μεγαλύτερη μπαίνει μας, στα σχολεία που είναι την ηλικία. Ναι, εκεί τι τους λέει ο σύνδεσμος, δηλαδή τι είναι αυτό που τους βάζει κάτω για να τους αποτρέψει από το να αρχίσουν το κάπνισμα. Παρουσιάζονται όλοι οι κίνδυνοι για το κάπνισμα. Άρα αυτό είναι το θέμα της πρόληψης, να ξέρει ο άλλος εκ των προτέρων βέβαια, τι θα αντιμετωπίσει μετά στην υγεία. Με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, εισερχόμαστε σε δημοτικά σχολεία, στις μικρές τάξεις του γυμνασίου και εκεί γίνονται διαλέξεις, προβολές και παρουσιάζουμε τους κινδύνους για το κάπνισμα. Εκεί βρίσκομαι αρκετή ανταπόκριση. Και πραγματικά συγκινούμαστε όταν πηγαίνουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε και στην αστυνομία για να μας πει υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχουμε από τη νομοθεσία. Ορίστε, κύριε Γαβριλίδη. Εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια νέα νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε το 2017, η οποία είναι αρκετά ανανεωμένη. Υπάρχουν αρκετές πρόνοιες που καθιστούν κυρίως στους δημόσιους χώρους, τους κλειστούς χώρους και κάποιους χώρους οι οποίοι είναι ιδιάζουσας μορφής, όπως είναι παιχνιδότοποι, νοσοκομεία, στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισμα. Άρα έχουμε νοσοκομεία, σχολεία. Σχολεία, παιχνιδότοπους, όλοι οι εργασιακοί χώροι, κλειστοί χώροι. Αεροδρόμια και εκτός και αν έχουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου να επιτρέπεται το κάπνισμα. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Άρα οπουδήποτε είναι κλειστός χώρος. Όπου είναι κλειστός χώρος απαγορεύεται. Αυτό που εισήχθη επίσης είναι ότι απαγορεύεται και ο ηλεκτρονικός τσιγάρος και ο ναργιλές. Είναι ένα νέο. Άρα απαγορεύεται και το ηλεκτρονικό τσιγάρο είτε στο νοσοκομείο, είτε στο σχολείο, είτε στη δουλειά. Μάλιστα. Η αστυνομία στα πλαίσια ελέγχου εφαρμογής όλων των νομοθεσιών δημιουργά ελέγχους, κάνει εκστρατείες. Όμως αυτό που πάντα λέμε είναι ότι δεν είναι μόνο δική μας δουλειά. Η νομοθεσία ορίζει άλλους άλλες έξι υπηρεσίες, οι οποίες είναι επιφορτισμένες επίσης να κάνουν ελέγχους. Εμείς στα πλαίσια των νέων καθηκόντων που αφορά την ασφαλεία για το οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό λέγεται τρομοκρατία ή οτιδήποτε, είναι αυξημένες οι εργασίες που επιφορτίζεται και λέμε ότι θα πρέπει να έρθουν όλοι να κάνουμε μια πολυτομιακή προσπάθεια. Υπήρχε πρόσφατα ένα αίτημα από μέρους της αστυνομίας να φύγει από πάνω της το θέμα του ελέγχου για να ασχοληθεί με τα πιο σημαντικά ζητήματα που μπορεί να απασχολούν. Όμως από τους ελέγχους και τις εκστρατείες που κάνατε, τι δείχνουν? Ως Κύπροι σεβόμαστε την νομοθεσία αυτή, δηλαδή καπνίζουμε ή όχι σε κλειστούς χώρους? Τι δείχνουν οι έρευνες της αστυνομίας? Να σας πω, ως κουλτούρα, γιατί πρέπει να πάρουμε και λίγο την κουλτούρα κάποιας χώρας, ο Κύπριος καπνίζει. Αυτό που εμείς έχουμε διαπιστώσει είναι ότι πολύ κύριο και ουσιαστικό θέμα σε σχέση αν θα καπνίσει κάποιος Κύπριος εκεί που είναι, είναι ο υπεύθυνος του μέρους. Δηλαδή αν ο υπεύθυνος του μέρους απαγορεύσει σε κάποιον Κύπριο, σε κάποιον καταναλωτή, σε κάποιον που θέλει να καπνίσει, να καπνίσει, δεν θα καπνίσει, θα βγει έξω. Μάλιστα. Άρα εκεί που ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος μπορεί αυτό να είναι και εργασιακός χώρος το επιτρέψει, τότε πολύ λογικά και αυτός που θέλει να καπνίσει θα καπνίσει. Ωραία. Έχουμε και έναν ογκολόγο, τον κύριο Δράκο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δράκο, καλό σας μεσημέρι. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι συνέπειες στην υγεία από το άτμισμα, δηλαδή από το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθώς επικρατεί η άποψη ότι είναι πιο αθώο, αν θέλετε, από το κανονικό τσιγάρο. Το μόνο αθώο είναι το μη κάπνισμα και το μόνο ασφαλές.
να ξεκινήσω από τη βάση είναι ότι και το κάπνισμα το κανονικό και το άτμισμα δεν είναι ασφαλή. Το άτμισμα επικρατεί αυτή η άποψη ότι πιθανόν είναι λιγότερο επιβλαβές από το κανονικό κάπνισμα, αλλά αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ο ατμός περιέχει καρκινογόνες ουσίες. Και ιδιαίτερα υπήρχε η θεωρία ότι η νικοτίνη, την οποία περιέχει το υγρό του ηλεκτρονικού τσιγάρου, ότι δεν προκαλεί καρκίνο. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και η νικοτίνη, το οποίο θεωρούσαν μόνο εθιστική ουσία, προκαλεί καρκίνο. Αλλά και άλλες ουσίες, οι οποίες εκλείονται κατά τη διάρκεια της εξάτμισης, οι οποίες είναι οι αρωματικές ουσίες, παράγουν ουσίες οι οποίες είναι δυνητικά καρκινογόνες και έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές μελέτες αυτόν τον. Αν μπορούμε, γιατρέ, να περιγράψουμε τις συνέπειες και από το κάπνισμα, μέχρι πού μπορεί να οδηγήσει έναν. Αν αρχίσω να μιλώ για τις συνέπειες του καπνίσματος, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει χώρος για οποιοδήποτε άλλο ομιλητή. Θα επικεντρωθώ σε τρεις βασικές οντότητες που επηρεάζει το κάπνισμα. Είναι οι καρδιακιακές παθήσεις που αυξάνονται δραματικά, είναι τα αναπνευστικά προβλήματα, η χρόνια προφορετική πνευμονία και ο καρκίνος. Ο καρκίνος είναι αυτός ο οποίος έχει γίνει πιο γνωστός και περισσότερο καρκίνο του πνεύμονας, που δεν είναι μόνο ο καρκίνος του πνεύμονας, είναι πάρα πολλοί άλλοι καρκίνοι. Αυτά αφορούν και τους παθητικούς καπνιστές που μας περιγράψατε. Αυτά αφορούν τους παθητικούς καπνιστές, αφορούν τους ενεργικούς καπνιστές, αφορούν και τους τριτογενείς καπνιστές. Και θα φτάσω σε αυτό. Σίγουρα αφορούν τους παθητικούς καπνιστές. Να ξέρουμε ότι ο καπνιστής εισπνέει το 15% του καπνού, το άλλο 85% εκκλείεται. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι κάποιος ο οποίος είναι μη καπνιστής και βρίσκεται χώρο καπνιστό, σε μία ώρα που βρίσκεται στον ίδιο χώρο που καπνίζουν οι άλλοι, καπνίζει περίπου 4 τσιγάρα. Να δώσω ένα παράδειγμα, ότι οι γυναίκες οι οποίες μένουν με άντρα, ο οποίος είναι καπνιστής, αυξάνει πιθανότητες κατά 20% καρκίνου του πνεύμονα, συγκριτικά μια γυναίκα η οποία μένει με κάποιον άντρα, ο οποίος δεν καπνίζει. Άρα το παθητικό κάπνισμα σίγουρα αυξάνει την πιθανότητα για καρκίνο και για άλλες παθήσεις. Και τους ίδιους κινδύνους εγκυμονεί και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατρέ. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, δηλαδή η συζήτηση που γινόταν αυτή τη στιγμή είναι τι προκαλεί λιγότερο κίνδυνο. Διότι όλα προκαλούν παρενέργεια, όλα εγκυμονούν κινδύνους. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση αν το ηλεκτρονικό τσιγάρο προκαλεί λιγότερες βλάβες από το κανονικό τσιγάρο. Τρέχουν μελέτες για αυτό το πράγμα και όλοι οι συστάσεις από όλες τις παγκόσμιες εταιρείες πνευμονολογικές, ογκολογικές, είναι ότι είναι κάτι το καινούριο, δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε μελέτες για να αποδείξουν την έκταση της βλάβης. Διότι ό,τι προκαλεί βλάβη, προκαλεί. Να είστε καλά, κύριε Δράκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Κύριε Φράγκο, ερχόμαστε κοντά σας να μας δώσετε χρήσιμες συμβουλές. Βεβαίως. 5 βασικά στοιχεία είναι καλά να αναφέρω για κάποιον ο οποίος σκέφτεται να διακόψει το κάπνισμα. Αρχικά είναι η αξιολόγηση των κινήτρων. Για ποιο λόγο θέλω να διακόψω το κάπνισμα. Κάποια άτομα το βάζουν σε προσωπικό επίπεδο. Δεν θα ήθελα τα παιδιά μου, π.χ., να με βλέπουν ως καπνιστή ή το οικονομικό κομμάτι. Ή πολλές φορές μπορεί να είναι καθαρά θέμα ταυτότητας. Δεν θέλω να έχω πλέον την ταμπέλα του εξαρτημένου ατόμου. Καλό είναι να ξεκινήσει κάποιος από εκεί για να δει για ποιους λόγους θέλει να διακόψει. Δεύτερο, είναι να γίνει μια εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων ενδιαφέρον. Ενδιαφερόντος του ατόμου αυτού. Δηλαδή, μέσα στη ζωή του έχει επενδύσει κάποιο χρόνο να είναι καπνιστής, έχει επενδύσει κάποιο χρόνο μέσα στη ζωή του να συνδέεται με το καπνίσμα. Να δώσουμε πρακτικές συμβουλές. Δηλαδή, εκείνη την ώρα μας περιγράψατε πριν ότι ο οργανισμός ζητά την νικοτή. Μάλιστα. Που του δίναμε πριν πάρουμε την απόφαση να διακόψουμε το κάπνισμα. Εκείνη την ώρα, τι κάνει ένας καπνιστής που νιώθει εκείνη τη δυσφορία, τον εκνευρισμό, τι μπορεί να κάνει για να φύγει από τη σκέψη του. Είναι, για παράδειγμα, αντίδοτο γυμναστική. Είναι κάτι άλλο. Ναι, τι. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον ίδιο. Π.χ. Μέσα στην εμπειρία μου ήταν η γυμναστική, ναι, όπως είχατε πει. Είχαμε άτομα τα οποία ασχολούνταν με την κυμπουρική. Είχαμε άτομα τα οποία πήγαιναν για μεγάλες βόλτες με το αυτοκίνητο ή με περπάτημα. Άρα ένας τρόπος είναι οι δραστηριότητες ενδιαφέροντος για τον καθένα ξεχωριστά. Κάτι Μάλιστα. άλλο ακούμε, για παράδειγμα, είναι η τσίχλα. Μάλιστα. Ισχύει αυτό. Έχουμε μετρήσεις, έχουμε έρευνες που να απέδωσαν αποτελέσματα τέτοιες πρακτικές. Η τσίχλα είναι επιπλέον μέσο για να καταπραίνει τα σωματικά συμπτώματα. Το κύριο κομμάτι είναι τα επιθέματα νικοτίνης. Mm. Δηλαδή, αν κάποιος δεν βρίσκει καταπράγηση των σωματικών δυσφοριών του, μπορεί να εισάξει και την τσίχλα, βέβαια σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι κάποιοι που προσπάθησαν να διακόψουν το κάπνισμα πήραν βάρος γιατί υπήρξε αντιστροφή με το φαγητό. Είναι και αυτά πράγματα ή
είναι μύθοι, για παράδειγμα, στο σώμα σου, εισαγωγικά, που έχουν περάσει και εμποδίζουν κάποιον από το να πάρει την απόφαση. Υπάρχει μια αλλαγή στη θερμιδική δυνατότητα του σώματος μεταβολικά μιλώντας, όμως αυτή η θερμιδική αλλαγή δεν είναι πολύ μεγάλη, ούτως ώστε το σώμα να παραμείνει αόριστα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να επανέλθει πίσω. Και όπως είπατε πριν, αν ένας από τους τρόπους που κάποιος προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσφορία, δηλαδή να διοχετεύσει αυτή τη δυσφορία, αν η γυμναστική είναι ένας από αυτούς τους τρόπους ή ο υγιής τρόπος ζωής, σίγουρα είναι πιο κοντά στα επιθυμητά αποτελέσματα του να μην κρατήσει ή να μην βάλει το βάρος. Να προσθέσω απλά σε αυτόν ότι πολλές φορές οι καπνιστές μιλούν για επιθυμίες. Οι επιθυμίες του τσιγάρου δεν διαρκούν περισσότερα από 5 με 7 λεπτά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βραχυπρόθεσμο. Και ένα άτομο το οποίο παραμένει μη καπνιστής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει μη καπνιστής για όλη του τη ζωή. Ωραία. Κύριε Μουρουζίδη, όταν πάτε στα σχολεία, τι σας λένε οι μαθητές? Πώς τους βλέπετε? Προβληματίζονται? Πραγματικά προβληματίζονται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα μερικά παιδιά έρχονται και μας λέγουν ότι οι γονείς τους καπνίζουν. Και πώς είναι δυνατόν, κύριε, μας λέγουν, να πείσω με τους γονείς, ο παπάς μου, η μάμα μου, πώς πρέπει να σταματήσει το καπνίσμα? Αυτές είναι ερωτήσεις από παιδιά τα οποία πραγματικά πείθονται ότι δεν θα αρχίσουν το κάπνισμα. Κάτι άλλο που σας ρωτάνε, για παράδειγμα, είναι το πώς να βοηθήσω τους γονείς να το σταματήσουν. Μάλιστα. Άλλες απορίες των παιδιών, άμα δουν τις παρουσιάσεις σας, ποιες είναι? Παρουσιάζομαι τους και κάποιες προβολές, τις οποίες φαίνονται οι συνέπειες του καπνίσματος και διερωτούνται πράγματι. Παραδείγματος χάρη, μια προβολή η οποία είναι στους πνεύμονες, πώς είναι ένας υγιής πνεύμονας και ένας πνεύμονας ο οποίος προέρχεται από έναν καπνιστή. Και εκεί προβληματίζονται πράγματι τα παιδιά. Οι δάσκαλοι ενδιαφέρονται, είναι δίπλα σας σε αυτήν την προσπάθεια? Κοίταξε, και οι δάσκαλοι προσφέρουν μέσα στο πρόγραμμα για το καπνίσμα, αλλά εμείς, επειδή έρχομαι σαν ξένοι, βέβαια και εγώ εκπαιδευτικός ήμουν στην υπηρεσία και συναντώ και τα παιδιά, μας βλέπουν με διαφορετικό μάτι, διότι προερχόμαστε από το σύνδεσμο. Πάμε στον κύριο Γαβριλίδη για να κλείσουμε, καθώς είναι και το μήνυμα της ημέρας σήμερα σε σχέση και με την νομοθεσία. Τι είναι αυτό που θέλει να στείλει προς τα έξω η αστυνομία? Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι καταρχήν οι καταγγελίες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα πρέπει ο καθένας να σεβαστεί τον συνάνθρωπο του και τον εαυτό του. Ιδιαίτερα να πούμε ότι η νομοθεσία είναι πολύ ευαίσθητη για τους ανήλικους, που εδώ να πούμε ότι είναι τα άτομα κάτω των 18 ετών. Ακόμα και στο αυτοκίνητο, όταν καπνίζει κάποιος και έχει κάποιο ανήλικο κάτω από 18 χρόνια, απαγορεύεται. Σεβασμός στην υγεία. Η αστυνομία είναι εκεί, κάνει τους ελέγχους, προσπαθεί να συνεργαστεί και με τις άλλες υπηρεσίες, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο καθένας, είτε αυτός είναι ο καπνιστής, είτε αυτός είναι ο υπεύθυνος του μέρους, να αντιληφθεί το κακό στην υγεία τόσο του ιδίου όσο και των άλλων, να σεβαστεί την νομοθεσία και πιστεύω ότι με όλα αυτά θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και τους τρεις σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα σε όλες τις πόλεις, αρχίζοντας πρώτα από την Πάφων, σημαντική η σύλληψη του 30χρονου μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο χωριό Μάντρια. Όσον αφορά τη Λευκοσία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έγιναν επίσης έρευνες σε 76 οχήματα με 102 πρόσωπα και βεβαίως στη Λεμεσό, μια ευρείας επιχείρηση χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, η σύλληψη 9 προσώπων, εκείνων των οποίων καταγράφεται και έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων, είναι ο εντοπισμός ποσότητας ναρκωτικών σε κάποια πρόσωπα και το γεγονός ότι είχαν εντοπιστεί σε 2 υποστατικά κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και κάμερες ασφαλείας που κατάγραφαν σε δημόσιο μέρος και εξετάζεται υπόθεση σε σχέση με παράβαση των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας. Όσον αφορά τη Λάρνακα,
έρευνες επίσης σε διάφορα υποστατικά. Έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα ηλικίας 50, 30 και 55 ετών σε σχέση με για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Φέρεται τα συγκεκριμένα πρόσωπα προσπάθησαν να πείσουν 40χρονο παραπονούμενο να αποσύρει συγκεκριμένη υπόθεση η οποία βρίσκεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.